μιλάγαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον... τον πάντων. Ναι, ναι. Για το... για τις συντεχνίες και τις συντεχνίες των πόλεων. Αυτές έχουν το εξής σχήμα. Υπάρχουν εργαστήρια. Κάθε τέχνη από αυτές έχει τα εργαστήριά της. Ας πούμε ότι μιλάμε για τους χαλκοματάδες του Άργους. Λέει. Στο Άργος μπορεί να υπήρχαν 8 εργαστήρια ή 12 εργαστήρια χαλκοματάδικα. Αυτά τα εργαστήρια βρίσκονταν στην ίδιο δρόμο για να είναι το ένα δίπλα στο άλλο και να ελέγχονται ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί. Έτσι ήταν ένα χαρακτηριστικό της τουρκοκρατίας ότι αν ήθελες να ψωνίσεις κάτι πήγαινες σε ένα δρόμο. Τώρα, το κάθε εργαστήριο έχει έναν ιδιοκτήτη που είναι και τεχνίτης, λέγεται μάστορας. Αυτός είναι μόνος μάστορας μέσα στο εργαστήριο και είχε μόνο αυτός τον τίτλο του μάστορα. Κάτω του, οι υφιστάμενοι του, είναι οι καλφάδες, οι οποίοι ξέρουν την τέχνη και την ασκούν. Δεν είναι μαστόροι, δεν έχουν το εργαστήριο. Και παρακάτω είναι τα τσιράκια, δηλαδή τα, οι μαθητευόμενοι, οι νεαρά αγοράκια που μάθαιναν την τέχνη, κοιμόνταν εκεί πέρα μέσα στο εργαστήρι, πρώτα ξυπνούσαν, τελευταία κοιμόνταν, προετοίμαζαν, καθάριζαν, ετοίμαζαν τα πράγματα, περιμένοντας πότε θα γίνουν καλφάδες. Τι είναι, ποια είναι η συντεχνία, από ποιους αποτελείται η συντεχνία? Αποτελείται από τους μαστόρους των εργαστηρίων. Δηλαδή, δεν είπαμε, αν έχει 12, ας πούμε, χαλκοματάδικα το Άργος, είχε... τα μέλη της συντεχνίας είναι οι 12 μαστόροι. Τα υπόλοιπα μέλη δεν έχουν δικαίωμα λόγου και εκλέγην και εκλέγεστε στο διοικητικό σώμα της, της συντεχνίας, που είναι οι μαστόροι. Αυτοί οι μαστόροι συγκεντρώνονται, ψηφίζουν κάποιο αντιπροσωπευτικό όργανο κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, και αυτό το αντιπροσωπευτικό όργανο συζητά για τα θέματα της συντεχνίας. Άμα χρειάζεται κάποια ευρύτερη απόφαση, καλή και τα υπόλοιπα μέλη, γιατί και τους 12 δηλαδή, συνήθως τη δουλειά τη βγάζουν οι 3, ξέρω εγώ, που έχουν εκλεγεί, που έχουν αυτοί οι 3 κάποιον ως κεφαλή, που ονομάζεται αρχιμάστορας, δηλαδή ο επικεφαλής της συντεχνίας, που δεν είναι μονίμως επικεφαλής, είναι για ένα διάστημα. Τώρα, η συντεχνία έχει πολλές αρμοδιότητες, όπως σας είπα, ελέγχει την ποιότητα, την παραγωγή, την ποσότητα της παραγωγής, τα πόσα εργαστήρια υπάρχουν σε μια πόλη. Δεν μπορούσαν να γίνουν άλλα εργαστήρια. Έπρεπε να το εγκρίνει η συντεχνία. Και θα, επομένως, ο μέσος κάλφας δεν θα ήταν εύκολο να γίνει μάστορας. Και οι συντεχνίες μπορεί και να κλείναν εργαστήρια, αν έκλειναν ότι περισσεύουν για κάποιο λόγο. Έλεγαν, όπως σας είπα, καθημερινά τον κύκλο των ανθρώπων που ήταν υπό τον διοικητικό τους έλεγχο, και επιπλέον είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν τιμωρία, διότι για να είσαι εξουσία πρέπει να μπορείς να τιμωρείς, αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει τίποτα. Έτσι οι συντεχνίες σαν τι μέσο είχαν για να επιβάλλουν τους κανόνες τους? Πρόστιμα, χρηματικά πρόστιμα, σωματικές τιμωρίες. Εκείνη την περίοδο οι σωματικές τιμωρίες ήταν πασπαρτού. Στα σπίτια δερνόταν ανελέητα τα παιδιά και με φάλαγγα. Στα σχολεία ανελέητα τα παιδιά, στα εργαστήρια επίσης μπορούσες να δαρθείς πολύ άσχημα. Συνήθως ήταν πρόστιμα, ας πούμε, να σας διαβάσω από ένα καταστατικό των Παντοπολών Δημοσχόπολης. Αν ευρυθεί τεινάς από τα μέλη των δικών τους χώρων, όπου να ευρύσει τον μεγαλύτερόν του ή να ετοιμάσει τους τιμημένους ανθρώπους που περνούν δια της αγοράς, να δαρθεί εις τον φάλαγγαν μέσα εις το παζάρι και έντζι να σοφρονιστεί. Επίσης, η χειρότερη φυσικά τιμωρία ήταν να σου αφαιρεθεί η άδεια
ασκήσεις ως επαγγελματίας, δηλαδή να πάψεις να ανήκεις στον επαγγελματικό αυτό χώρο. Οι συντεχνίες τώρα ήταν στις πόλεις, σε κάποιες μικρές πόλεις, δεν ήταν πολλές οι συντεχνίες. Στις μεγαλύτερες πόλεις όμως μπορούσαν να είναι πολλές. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν τόσοι πολλοί οι τεχνίτες και τόσο μεγάλη πόλη που ήταν σπασμένοι σε υποσυντεχνίες και υποσυντεχνίες, γιατί δεν έχει νόημα μια συντεχνία να έχει πάρα πολλά μέλη, γιατί μετά δεν μπορούσαν τα ελέγξει. Έτσι προτιμούσαν να σπάσουν σε πολλά. Οι συντεχνίες, επειδή παίρνανε πρόστιμα, όταν άνοιγες, έπαιρνες σε το εργαστήριο, πλήρωνες ένα μεγάλο ποσό στη συντεχνία, να τα πρόστιμα, να η συμμετοχή σου κάθε χρόνο, είχαν την κάσα, όπως λέγανε, δηλαδή το ταμείο. Και από αυτό το ταμείο χρησιμοποιούνταν τα χρήματα για δύο στόχους. Το ένα ήταν για τις ανάγκες της συντεχνίας, δράσεις της κτλ. Το άλλο ήταν για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των ανθρώπων του κλάδου, διότι μπορούσε ξαφνικά να πεθάνει ένας κάλφας και να έχει αφήσει τα παιδιά ορφανά, να μην υπάρχουν χρήματα, να αρρώστηκε στο να τάλλο. Η συντεχνία θα βοηθούσε. Κατά κάποιο τρόπο η συντεχνία για τα μέλη της ήταν κοινωνική ασφάλιση, θα έλεγε κανείς. Όμως ταυτοχρόνως ήταν και κακιά μητριά, διότι αν δεν τηρούσες τους κανόνες ήταν άτεκτη. Και οι κανόνες της συντεχνίας δεν ήταν μόνο επαγγελματικοί, αλλά ήταν και, και ηθική. Διότι η συντεχνία θεωρούσε ότι η συμπεριφορά του κάθε ενός από τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα εργαστήρια την εκθέτει στην κοινωνία ή την τιμά. Επομένως δεν είχες δικαίωμα να είσαι μέθυσος, να είσαι βομολόχος, να είσαι γυναικάς και να, ξέρω εγώ, να πατάς τη γυναίκα σου, διότι η συντεχνία θα το έπαιρνε πάνω. Και θα σε έπαιρνε και θα έλεγε, ακούω ότι έχεις άλλη ερωμένη στην τάδε συνοικία. Αυτό δεν μπορείς, διότι εκθέτεις την συντεχνία. Ή το σταματάς ή φεύγεις από τη συντεχνία. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό είχε μια συνολικότητα αυτό το πράγμα. Βλέπω τα πρόσωπα των γυναικών να πάει, κυρίες μου, χάσαμε ένα μέσο με αυτόν τον τρόπο. Κάπως συμμαζευόταν, ως φαίνεται, αυτό το ασημάζευτο φίλο. Ορίστε. Το ίδιο προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας. Σοβαρά. Βέβαια, για συμπεριφορά εντός υπηρεσίας, αλλά και εκτός. Και εκτός. Βεβαίως. Α, δεν το ήξερα. Βεβαίως. Φυσικά, λογικό είναι άμα είναι κάτι πολύ χοντρό, αλλά σε τέτοια πολύ προσωπικά. Είναι ποινικό. Συμπεριφορά, δεν θέλετε. Ναι. Ωραία, άρα έχουμε τρόπο να κινηθούμε, ρε παιδιά. Απλώς δεν αξιοποιούμε αυτό το όπλο. Ο άνθρωπος πασάρει σε τα μάτια εις βάρος του φίλου του το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο ισχυρό που δεν είναι. Λοιπόν, τώρα οι συντεχνίες μπορούσαν, συνήθως ήταν καθαρές συντεχνίες θρησκευτικά, δηλαδή ήταν κυρίως της ίδιας θρησκείας τα μέλη, αλλά σε κάποιες συντεχνίες μαρτυρούνται και μεικτές, δηλαδή να είναι και Εβραίοι και Αρμένοι μέσα και Μουσουλμάνοι. Το σύνηθες όμως ήταν το καθαρό, το θρησκευτικό. Τώρα, οι συντεχνίες, οι χριστιανικές, είχαν πάντα, η κάθε συντεχνία, το δικό της προστάτη Άγιο, δεν το συζητούμε. Ο προστάτης Άγιος μπορεί να ήταν όλων των παρόμοιων συντεχνιών, αλλά δεν ήταν δεσμευτικό, διότι μπορούσε μια συντεχνία να, συνήθως όμως οι προστάτες Άγιοι είχαν σχέση με τον βίο τους, αναζητώντας στο βίο του Αγίου κάτι που να έχει κάνει τέλος πάντων συναφές με το επάγγελμα, και αυτός ήταν, ας πούμε, ο Άγιος Ονούφριος ήταν ο προστάτης των κουραίων, διότι είχε μια γενιάδα μέχρι το έδαφος και ήταν προφανές ότι χρειάζεται κουραία. Απλά. Ο προστάτης των κρεοπολών ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, διότι παριστάνεται με ένα μεγάλο έτσι με το χέρι του και τη σπάθα, σαν την Παλτά δηλαδή, που εκείνοι κόβουνε και τεμαχίζουνε τα πάει λέγοντας. Όπως γνωρίζετε και σήμερα οι επαγγελματίες έχουν προστάτη Άγιο, και πριν από καμιά 20 χρόνια όταν ζούσε ο Μακαριστός Χριστόδουλος είχα διαβάσει στην εφημερίδα μια καταπληκτική είδηση
ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είχαν διαπιστώσει ότι δεν έχουν προστάτη Άγιο. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει και ψάξανε να ζητήσανε από την Ιεραρχία και τους όρισε προστάτη Άγιο. Τον Άγιο Νέστορα. Ο οποίος Άγιος Νέστορ μόλις το έμαθε, καταλαβαίνετε αυτό. Την ώρα που διάβασα στην εφημερίδα ότι ορίστηκε ένας Άγιος προστάτης των Ιερών, φαντάστηκα τον Άγιο πάνω στον ουρανό. Δεν γίνεται αυτό. Θα ζήτησε άμεσα ακρόαση από τον Θεό. Δεν υπάρχει. Θεέ μου, τι έκανε. Και φυσικά είναι προφανές από τότε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έγιναν ευγενέστατοι. Το στόμα τους δεν βγάζει κλπ. Δεν χρηματίζονται, δεν είναι. Πάση περιπτώσει είναι πολύ σοβαρό. Οι προστάτες Άγιοι δεν ήταν στον αέρα, διότι η συντεχνία συντηρούσε τις εκκλησίες που τυχόν είχαν ήταν στην τιμή του εν λόγω Αγίου, ή αν δεν είχαν υπήρχε τέτοια εκκλησία, φρόντιζαν σε μια υπάρχουσα εκκλησία να δημιουργήσουν μια κόγχη προς τιμή του οδικού τους, ας πούμε, προστάτη Αγίου. Συντηρούσαν αυτή την εκκλησία, την έβαφαν, την περιποιούνταν, την επισκέβαζαν και στην ημέρα τιμής του Αγίου γινόταν πανηγύρι. Οι συντεχνίες στην ουσία ήταν οι ρυθμιστές της διασκέδασης στις πόλεις, διότι όπως ξέρετε κάθε μέρα ένας Άγιος εορτάζει. Αν ήταν πόλεις με πολλές συντεχνίες ήσουν βολεμένος, διότι κάθε... Έχει υπολογιστεί ότι στην Κωνσταντινούπολη που ήταν πάρα πολλές τεχνίες και υποσυντεχνίες μπορούσες όλο το χρόνο απλώς να τρως πηγαίνοντας στην σωστή εκκλησία στην οποία γίνονταν η τιμή του τάδε Αγίου, απλώς να έπαιρνες τα ποδαράκια σου και να πήγαινες, διότι στην τιμή εκείνη την ημέρα η συντεχνία φυσικά έκανε ένα αρχιερατικό μια λειτουργία όπου όλοι ήταν πολύ, πολύ σεμνοί και σοβαροί. Μόλις τέλειωνε αυτή, τα καζάνια ήταν έτοιμα, βρασμένα κτλ. Είχαν κληθεί μουσική, γινόταν ένα πανηγύρι, τρικούβερτο μέχρι την άλλη μέρα. Μάλιστα οι συντεχνίες είχαν δικά τους τζουμπλέκια για αυτές τις σκέβη, για αυτές τις γιορτές. Γι' αυτό και λειτουργούσαν και ως δανειστές τέτοιων. Είχαν εισόδημα δηλαδή και από αυτό. Δηλαδή είχες γάμο της κόρης σου, ρε παιδί μου, σου χρειαζόταν ξαφνικά 100-200 πιάτα, δεν μπορούσε, πήγαινες και το πλήρωνες αυτό το πράγμα. Επίσης λειτουργούσαν και ως τράπεζες κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τράπεζες και υπήρχαν μόνο το κογλίφι, ότι ήταν το κογλίφι. Μπορούσες δηλαδή να χτυπήσεις την πόρτα μια συντεχνία που έχεις ακούσει ότι έχει καλό απόθεμα, να ζητήσεις ένα ποσό για τάδε διάστημα και έχουμε τέτοιες γραφές, ας πούμε, που συμφωνείτε ότι σε τόσους μήνες θα το δώσει, πήγαινες και έλεγες εγώ είμαι ο Μπαρμπαγιώργος, με ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι η πίστη αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, και ο κόσμος και οι συντεχνίτες μπορούσαν, βεβαίως. Θέλω να πω ότι οι συντεχνίες ήταν ένα πολύ δυναμικό στοιχείο των πόλεων. Είναι ευραίο, δεν μετακινείται, αυτή είναι σταθερή, εκεί που είναι, δεν μετακινείται και συμμετέχουν στη ζωή των πόλεων, γιατί είναι στην ουσία οι εργοδότες, ας πούμε, είναι εκεί όπου δουλεύει ο κόσμος, συμμετέχουν στην οικονομία και όπως θα θυμάστε ήδη στους αιώνες που πια η οικονομία έχει πάρει μεγάλη όθηση, γίνονται στελέχη της ζωής και τελικά παίρνουν πάνω τους την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θυμάστε στις αίρες, η δωδεκάδα που εκλέξανε όταν διαβάσαμε εκείνο το κείμενο, ήταν 12 εκπρόσωποι από συντεχνίες. Ολόκληρες πόλεις διοικούνταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι στην Οθωμανική, από αυτές, όπως η Μεσχόπολη, η Φιλιππούπολη, τον Πλόβδη, που ήταν, παρήγαγαν μάλινα υφάσματα και όλη η πόλη ζούσε από τα μάλινα υφάσματα, άρα η συντεχνία των μάλινων υφάσματων δίκουσε και την πόλη στην ουσία, αφού είναι η οικονομία της πόλης, είναι η καρδιά της πόλης. Μπήκανε στην... Γι' αυτό σας είπα ότι άλλαξε και η τοπική αυτοδιοίκηση, υπήρχαν εντάσεις γιατί δημιουργούνταν νέα στρώματα. Οι συντεχνίτες ήταν μέσα σε αυτά.
ήταν άνθρωποι που λέμε νοικοκυρέοι. Αυτό. Οι συντεχνίτες έδιναν το κλίμα του ήθους, της εργασίας και αυτό κατά κάποιο τρόπο αντανακλούσε και σε άλλες τους δράσεις. Οι συντεχνίτες έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη δημιουργία σχολείων. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλο, οι έμποροι και οι συντεχνίτες δημιούργησαν τα περίφημα σχολεία της Τουρκοκρατίας, διότι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας ο ελληνισμός έκανε ένα θαύμα, μια καταπληκτική ελληνική παιδεία, που στην ουσία χρηματοδοτήθηκε από εμπόρους, ναυτικούς, συντεχνίτες. Και επειδή οι συντεχνίτες ήταν και οι έμποροι και στη διοίκηση, στην τοπική αυτή διοίκηση, ολόκληρες κοινότητες πλήρωναν σχολεία, κτίζανε τα κτίρια, πλήρωναν τους δασκάλους, φτιάχναν τις βιβλιοθήκες, δημιουργούσαν χώρους πειραματικής, φυσικής και χημίας, που σήμερα δεν έχουν. Και αυτά με την χρηματοδότηση αυτών των ανθρώπων που είχαν κοινωνική αίσθηση, ότι συμμετέχουν συνολικά στην κοινωνία. Βιβλία τυπώθηκαν με συνδρομή συντεχνητών στην Κωνσταντινούπολη και αλλού. Οι συντεχνίες έπαιξαν ρόλο στην ίδρυση των πρώτων σπουδαίων σχολείων. Ο Μανολάκης ο Κωνσταριανός, αν τον έχετε ακούσει, που αν ήμασταν ένα σοβαρός λαός θα είχαμε δώσει το όνομά του, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ο Μανολάκης ο Κωνσταριανός ήταν στο 17ο αιώνα ο επικεφαλής της συντεχνίας των Γουναράδων, φυσικά, της Κωνσταντινούπολης, που η συντεχνία των Γουναράδων ήταν πολύ υψηλή στην κατάταξη. Δεν ήταν όλες οι συντεχνίες του ίδιου κύρους, κάποιες είχαν μεγαλύτερη θέση. Αυτός ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος που στα 1650 περίπου απεφάσισε ότι πρέπει να αυξηθούν και να γίνουν καλά τα ελληνικά σχολεία και χρηματοδότησε την ίδρυση σχολείων στην Πάτμο, η περίφημη Πατμιάς σχολή, στην ουσία είναι δικό του δημιούργημα, στην Άρτα, σχολεία στην Αθήνα χρηματοδότησε, σε νησιά, στη Σύφνο κτλ, στα Γιάννενα, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Σχολεία, δηλαδή ένας αγράμματος άνθρωπος κατάλαβε την ανάγκη της παιδείας και έβαλε κάτω και ανάμεσα στις προβλέψεις τις οποίες έκανε ήταν σε κάθε είδος που αγοράζεται στις συντεχνίες όλες τις αυτοκρατορίες, γιατί οι συντεχνίες της Κωνσταντινούπολης ήταν η κεφαλή όλων των συντεχνιών της αυτοκρατορίας, έβαλε ένα ποσό. Επιπλέον, μικρό ποσό, σε κάθε είδος που πωλείται από τις συντεχνίες, σε οποιονδήποτε ταμπουλά, για να κτίζονται σχολεία, δημιουργούνται σχολεία ελληνικά και για να είχε πάθος με τον Πανάγιο Τάφο και για να συντηρείται ο Πανάγιος Τάφο. Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι χιλιάδες πηγαίνουν και ψωνίζανε διάφορα και πληρώνανε για τον Πανάγιο Τάφο και για τα ελληνικά σχολεία, χάρη στον Μανολάκη και τον Καστοριανό. Και τις συντεχνίες, οι οποίες κατάλαβαν την ανάγκη της εκπαίδευσης. Το ίδιο κατάλαβαν και οι έμποροι. Δηλαδή, ο Κυρνίκος και ο Κυρκώστας που λέγαμε να φεύγουν από τα ορεινά τους χωριά και να πηγαίνουν έρχονται στη Βιέννη, κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει χωρίς γράμματα. Μπορεί να έχεις τσαγανό, μπορεί να έχεις ευφυΐα, μπορεί να έχεις πείσμα, αλλά πρέπει να μπορείς να γράψεις. Σήμερον η Μαρία Ευθυμίου αγόρασε 500 τάδε, μου πλήρωσε τα 200. Υπολείπονται 300. Μου είπε ότι θα πληρώσει τα 100 τότε, τα άλλα 150 τότε. Στην τάδε πόλη, αυτά όταν συναλλάσσεσαι με 500 ανθρώπους, είναι αδύνατο να το θυμάσαι. Πρέπει αυτά να τα έχεις για να κάνεις τους υπολογισμούς και τα λοιπά. Οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν την ανάγκη έστω των στοιχειωδών γραμμάτων και έδωσαν μεγάλη πλάτη στο θαύμα της ελληνικής παιδείας, γιατί στο 18ο αιώνα τα ελληνικά σχολεία ήταν τα καλύτερα σχολεία της Βαλκανικής και μπροστά κάποια από αυτά συγκρίσιμα με ευρωπαϊκά αντίστοιχα σχολεία. Λοιπόν, ένα άλλο τομέα στον οποίο οι συντεχνίτες έπαιξαν μεγάλο ρόλο είναι στο Πατριαρχείο. Τι έγινε, το Πατριαρχείο και την Εκκλησία την έχουμε βρει μπροστά μας σε όλα. Δεν υπάρχει τομέας που να μην έπαιξαν ρόλο. Μιλάγαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, ιερείς, οι Μητροπολίτες εκεί. Να λύσει ένα ζήτημα, να μην δημιουργηθεί θέμα. Πλάτη.
τι άλλο, όποιο θέμα και αν είπαμε, οι συντεχνίτες. Οι συντεχνίες όλα ήταν σε συγκρούσεις μεταξύ τους. Γιατί οι παντουφλάδες μαλώνανε με τους παπουτσίδες, διότι θεωρούσαν ότι, ξέρετε, τα λεπτά όρια. Ποιος θα έλυνε το ζήτημα, βρισκόταν μεταξύ τους οι πρωτομάστορες, μπορεί να δερνότανε, να μην βρίσκανε, να μην αφουγκραζότανε. Ποια ήταν η λύση, καλούσε τον Μητροπολίτη, καλούσε τον Επίσκοπο, έβαζε κάτω ο Μητροπολίτης, έλεγε τέχνα μου, τα γράφανε και μια συμφωνία, τους απειλούσε και με έναν αφορισμό, τα σκυλιά δεν μένανε. Και σε όλα βοηθούσε η Εκκλησία εκ των πραγμάτων. Όμως, στο εσωτερικό της Εκκλησίας συνέβησαν διάφορα πράγματα που ήταν πρωτόγνωρα μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την δημιουργία, την πλήρωση του θρόνου του Πατριαρχείου από τον Γιώργιο Σχολάριο, όπως γνωρίζετε, και μετά το πράγμα πήρε τη σειρά του. Τι συνέβη. Θυμάστε ότι ο άμεθο πορτητής παρέδωσε προνόμια στον Πατριάρχη. Και σε αυτά τα προνόμια είναι κανείς να μην τον ενοχλήσει, κανείς να μην τον πειράξει, μόνος του, να μην πληρώνει φόρους κλπ. Ναι, όλα αυτά, μάλιστα. Μοιάζει όλα αγγελικά πλασμένα, ναι. Όμως, εδώ έχουμε μια καινούργια κατάσταση, καινούργια ισορροπία, άλλο θρήσκευμα ο ηγεμόν, άλλο θρήσκευμα το Πατριαρχείο, καινούργια κατάσταση. Όμως εκείνο το οποίο έπαιξε μεγάλο ρόλο στο Πατριαρχείο είναι το εξής. Επειδή η Οθωμανή έδωσε τόσο μεγάλη έμφαση στην ισχυροποίηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης εις βάρος των άλλων πατριαρχείων που υπήρχαν στη Βαλκανική και έκλεισαν το Πατριαρχείο των Βουλγάρων και το Πατριαρχείο των Σέρβων, έμεινε μόνο το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο έπαιζε τόσο μεγάλο θρησκευτικό αλλά και πολιτικό ρόλο για τους Οθωμανούς, ήταν διοικητικός οργανισμός το Πατριαρχείο. Συντρίφθηκαν οικογένειες, το Βυζάντιο κατέπεσε και οι οικογένειες οι οποίες ήταν δυνατές και σημαντικές τώρα δεν είναι πια. Κανταχουζινοί, Λασκάριδες, Κομνηνοί, μεγάλες οικογένειες, Καλκοκονδύλιες, Παλαιολόγοι, δεν είναι πια. Είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν. Παίχτηκε και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, που έπεσε 10 χρόνια περίπου μετά την Κωνσταντινούπολη, τι κάνω εγώ, και από εκεί υπήρχαν μεγάλες οικογένειες οι οποίες σειραίουν στην Κωνσταντινούπολη. Όλες αυτές οι οικογένειες το φυσάνε και δεν κρυώνει ότι πια δεν είναι τόσο σημαντικές και ο χώρος στον οποίο θέλουν να διεισδύσουν είναι το Πατριαρχείο. Και δημιουργούν φατρίες. Είναι οι περίφημες φατρίες του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι το Πατριαρχείο, είναι γύρω από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Φατρίες Βουλγάρων, φατρίες Σέρβων, φατρίες διαφόρων οικογενειών που συνασπίζονται και όλοι αυτοί τι θέλουν, δικό τους άτομο να γίνει πατριάρχης ή να είναι κοντά στον τάδε πατριάρχη και να του υπαγορεύουν της βουλής. Αποτέλεσμα. Ήδη όταν είναι ο Γιώργιος Σχολάριος ο πρώτος στην αρχή, ομάδες τέτοιων διεκδικητών πηγαίνουν στο Μωάμεθ του Πορτητή με ένα πεσκέσι και πολλά λεφτά και του εξηγούν τι ελεηνός είναι ο Πατριάρχης και πόσο, ξέρετε, οι Πατριάρχες κλαίγονται διαβή. Πρέπει να πεθάνει ο Πατριάρχης για να αλλάξει ο άλλος. Πολύ σοβαρό θέμα, δε. Για να αλλάξει ένας Πατριάρχης ενώ όσο ζει, πρέπει να συμβεί κάτι φοβερά πράγματα ή να πάρει τέλος πάντων μια φοβερή ασθένεια που το εντάξει και πια δεν μπορεί να διοικήσει. Αλλά αν θυμάστε πριν 20 χρόνια πόσα ήταν, έγινε πρωτοσέλιδο στα Ιεροσόλυμα, είχε κατηγορηθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ότι επειδή αφορά και τα λοιπά και έκανε μεγάλη εντύπωση, αν το θυμάστε, πρωτοσέλιδο για ένα μήνα μέχρι να αλλάξει, γιατί δεν αλλάζει ο Πατριάρχης εύκολα, καθόλου εύκολα. Πρέπει να πεθάνει καταρχήν. Όμως, καθώς αυτές οι πατρίες πήγαιναν συνέχεια στους σουλτάνους με χρήματα, το βλέπαν οι σουλτάνοι τα χρήματα, ξερογλύφονται. Κρατούσαν την ψυχραιμία τους, σου λέει ήρθαν αυτοί εδώ πέρα για αλλαγή πατριάρχη. Όποιος ερχόταν στο σουλτάνο και του έφερνε χρήματα, εξηγούσε τι ελεηνός είναι ο νυν πατριάρχης και τι φοβερά πράγματα κάνει και το ένα και το άλλο, πολλές φορές χωρίς να τα έχει κάνει. Άλλες φορές μπορεί και να τα είχε κάνει.
Ο Σουλτάνος, τι λέτε, ένα τέτοιο ανώτατο στέλεχος να είναι τόσο διεφθαρμένο, τόσο κακό, τόσο παραλυμένο, δεν ξέρω τι έλεγε ο καθένας, προδότης, άμα έλεγε στον κατηγορούσε στον Σουλτάνο, ένα πατριάρχης προδότης, θα του κόβει το κεφάλι. Διότι η προδοσία δεν γίνεται, λέει, πήγαινε να ξεκαθαρίσει καλά το τοπίο. Άρχισαν οι Σουλτάνοι να δέχονται αυτή την ιστορία και οι πατριάρχες να αλλάζουν συνεχώς. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ ευέλικτη και απέκτησε ένα νέο όρο από το 15ο αιώνα, που είναι ο όρος η αλλαξοπατριαρχία, το χ με γιώτα. Δηλαδή, οι ειδικοί που ασχολούνται με το Πατριαρχείο και την ιστορία του Πατριαρχείου ρωτάνε πόσες αλλαξοπατριαρχίες είχαμε στο 15ο αιώνα, πόσες στο 16ο, πόσες στο 17ο. Στο 17ο αιώνα είχαμε 54 αλλαξοπατριαρχίες, που θα πει ότι πρακτικά άλλαζε ο Πατριάρχης κάθε 1,5 χρόνο. Από το 1453 έως το 1800 άλλαξαν 159 πατριάρχες. Κανονικά θα έπρεπε να είναι 30, εκ των οποίων μόνο 21 πέθαναν ως πατριάρχες. Όλοι οι άλλοι ήταν στις αλλαξοπατριαρχίες. Μιλάμε για κόλαση. Στην πράξη, στη διάρκεια αυτών των αιώνων, όταν ανέβαινε ένας πατριάρχης, το μήνυμα πήγαινε στα χωριά, σωστά. Ώσπου να φτάσει στα χωριά το μήνυμα, δεν ήξερες αν ισχύει ο πατριάρχης, διότι στο μεταξύ μπορεί να έχει αλλάξει. Προσέξτε, 159 πατριάρχες δεν είναι άτομα, είναι πατριάρχες. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να γινόταν πατριάρχης. Ερχόταν ο άλλος, η άλλη πατρία κέρδιζε το πράγμα και ανέβαινε άλλος πατριάρχης. Ο απολέσας στο θρόνο πατριάρχης συνασπίζονταν με τη δικιά του πατρία, μαζεύανε πάλι χρήματα, πηγαίνανε στον πατριάρχη. Οπότε μπορεί και σε αρκετές περιπτώσεις ένας ένα άτομο πατριάρχευσε 2-3 φορές. Για την παραδείγματος χάρη ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, που όλοι τον γνωρίζουμε λόγω του μαρτυρικού του τέλους. Ήταν η τρίτη του πατριαρχία αυτή. Είχε ανεβεί άλλες 2 φορές. Έχασε το θρόνο και αυτή ήταν η τρίτη του πατριαρχία και ήταν και μοιραία, γιατί έζησε αυτή την εκτέλεση. Τι είπατε? Στην Επανάσταση, γιατί έγινε Επανάσταση. Αυτό. Γιατί έγινε επανάσταση. Δουλειά του ήταν να μην γίνονται επανάστασεις. Μάλιστα. Τώρα, προσέξτε να δείτε. Αυτή η ιστορία με τις αλλαξοπατριαρχίες είχε δημιουργήσει τεράστια θέματα. Καταλαβαίνετε ότι οι πατριάρχες, ώσπου να μπουν, βγαίνανε. Και όταν ανεβαίνανε, θα μου πείτε, έχω ξεχάσει ότι μιλάμε για τις τεχνίες, δεν ξέχασα, γιατί εκεί θα καταλήξω. Όταν ανέβαινε, οποιοδήποτε πατριάρχης ανέβαινε στον θρόνο, πρώτα μου, ήξερε ότι αυτό στιγμή μια άλλη πατρία ετοιμάζεται να τον ροκανίσει και μαζεύει χρήματα για να τον, ανατρέψει. Και δεύτερον, οποιοδήποτε ανεβαίνει στο θρόνο είναι μέχρι εδώ στα χρέη, διότι ο ίδιος έχει και η πατρία του έχουν δανειστεί απίθανα ποσά για να πάρουν αυτή τη θέση. Αυτή η κατάσταση έφερνε, ξέρετε, περαιτέρω εξελίξεις, διότι ο κάθε πατριάρχης για να καλύψει το χρέος το οποίο είχε, όπου το είχε, πολλούσε τις θέσεις των επισκόπων και των μητροπόλεων. Δηλαδή, έβγαιναν οι θέσεις στην ουσία σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Χοντρικά, όποιος έδινε τα περισσότερα γινόταν επίσκοπος ή μητροπολίτης. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν ήταν το συνάδελφο με τις καταστάσεις. Η Εκκλησία ήταν μονίμως σε ελεηνή οικονομική κατάσταση. Μονίμως. Για να καλύψει αυτή την ελεηνή οικονομική κατάσταση, όπως είπαμε, πολλούσε στην ουσία. Λέμε ήταν ονητές οι θέσεις, η λέξη από τα ονητά. Να σας πω κάτι. Αν θυμάστε, όταν σας μιλούσα για την παρακμή της αυτοκρατορίας, ενώ στην περίοδο της ακμής, τις θέσεις τις διοικητικές τις έπαιρναν μέσω των γενιτσάρων, δηλαδή αξιοκρατικά, όταν αυτό τελείωσε, ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούσε έτσι. Δηλαδή, έπαιρνες
μία θέση πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην ουσία αγοράζοντάς το. Δεν γινόταν ομά, αλλά όποιος πήγαινε με περισσότερα χρήματα στους συνθήνοντες γινόταν. Καταλάβατε τι θέλω να πω, ήταν μια κανονικότητα. Το ακούμε τώρα και εκπληκτόμεθα, αλλά ήταν όλη η αυτοκρατορία έτσι τα τελευταία 300 χρόνια. Επειδή ήταν τόσο πολύ χρεωμένο το Πατριαρχείο, προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα βέβαια. Δεν του φτάναν ποτέ τα χρήματα που συγκέντρωνε. Και γι' αυτό από το 1596, δηλαδή στο τέλος του, μετά το θάνατο του Σουλεϊμάνου του Μεγαλοπρεπούς, επεβλήθη φόρος των Χριστιανών Ορθοδόξων για το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, για 300 χρόνια περίπου, ο κάθε Χριστιανός Ορθόδοξος κάθε χρόνο πλήρωνε στην Οθωμανική κυβέρνηση ένα ποσό και ένα ποσό στον Πατριάρχη. Ερχόταν και μάλιστα το εισόδημα αυτό, αυτό το φόρο τον εισέπρεται ο ίδιος εισπρακτικός μηχανισμός. Δηλαδή, οι φοροεισπράκτορες που έρχονταν για να εισπράξουν τα της κεντρικής κυβέρνησης παίρνανε από κάθε χωριό το πουγγί, είχε άλλο χρώμα και άλλο χρώμα το πουγγί για το Πατριαρχείο. Όλα αυτά τα πουγγιά τα μαζεύαν οι φοροεισπράκτορες, πηγαίναν στην Κωνσταντινούπολη, τα δίνανε στον Πατριάρχη. Όμως και αυτά δεν φτάνανε. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, για να υπάρχουν εισοδήματα, το Πατριαρχείο κάνανε ζητίες. Δηλαδή έφευγαν ομάδες μοναχών, ιερέων και πηγαίνουν στις εκκλησίες και στους πιστούς ζητούσαν χρήματα. Επίσης μετακινούνταν πάρα πολύ τα ιερά οστά για προσκυνήματα, θαυματουργές, εικόνες κτλ. Και επίσης επολούντο συστηματικά συγχωροχάρτια μέχρι το 1957. Τα τελευταία συγχωροχάρτια στην Ορθόδοξη Εκκλησία πουλήθηκαν το 1957 και τα πατριαρχεία που είχαν τη μεγαλύτερη επίδοση σε αυτό ήταν τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ήταν ειδικευμένο στους ζώντες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στους τεθνεώτες. Δηλαδή μπορούσε να αγοράσει κανείς συγχωροχάρτη για τεθνεώτες. Και υπήρχαν τριών επιπέδων συγχωροχάρτια, πολύ ακριβά συγχωροχάρτια, μεσαίου εισοδήματος και χαμηλού εισοδήματος. Τα ανατολικά πατριαρχεία εξέδιδαν συγχωροχάρτια κατά χιλιάδες από το 15ο αιώνα, στο 16ο αιώνα είχε γίνει θεσμός και είναι τα τελευταία της χριστιανοσύνης που πουλούσανε. Το τελευταίο πουλήθηκε το 1957, η τελευταία παρτίδα πουλήθηκε το 1957 από το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Αυτά τα συγχωροχάρτια αρχικά ήταν χειρόγραφα, δηλαδή το χειμώνα οι πατριάρχες υπέγραφαν χιλιάδες τέτοια, τα οποία είχαν κενό στο σημείο του ονόματος. Αργότερα που υπήρξε πια τυπωμένα, ήταν τυπωμένα και υπογράφονταν πάλι από τον Πατριάρχη και φινόταν κενό, έτσι ώστε άτομα τι συνέβαινε. Πάλι τον Απρίλιο μήνα, ομάδες ιερωμένων και μοναχών παίρνανε αυτά, διασπείρονταν σε όλη την επικράτεια, πηγαίνανε στις εκκλησίες, διάβαζαν, τέλειωνε η λειτουργία την Κυριακή και μετά έβγαιναν και έλεγαν όποιος θέλει να αγοράσει, έχουμε εδώ και τα λοιπά. Και αυτός που αγόραζε του συμπλήρωνε το όνομα. Έχω εδώ ένα να σας δείξω. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Όχι, απλώς σας λέω, ήταν... Α, τα ακριβά ήταν πολύ ακριβά. Να σκεφτείτε, μαρτυρείται ένας πρίγκιπας στην Ρωσία, ο οποίος είχε αγοράσει 7 στη ζωή του, πανάκριβα. Να, ναι, ιδιαίτερος, ρε παιδί μου, σου λέει. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ, μπορεί να κυκλοφορήσει αν θέλετε, Χρύσανθος Ελέου Θεού, Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάστης Παλαιστίνης.
Η μετριώτης ημών, χάρη τη Θεού, δωρεάς δοθήσεις εξ ζωγόνου πνεύματος. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ μικρά για να σας τα διαβάσω. Όταν το διαβάσετε, η μελέτη που μας έχει τα εξηγεί όλα αυτά προέρχεται από τον Φίλιππο Ηλίου, έναν σπουδαίο ιστορικό Έλληνα, ο οποίος μελέτησε όλα τα αρχεία των πατριαρχείων και μας κατέληξε σε πόσα εκατομμύρια τυπώθηκαν μέσα στο χρόνο, και μπορείτε να το διαβάσετε στο περιοδικό Ιστορικά, πρώτο και δεύτερο τόμο. Στην ουσία είναι ένα βιβλίο που για δικούς του λόγους το εξέδωσε σε περιοδικά, ιστορικό περιοδικό, τα Ιστορικά, ένας και δεύτερος τόμος. Και αυτός μας τα λέει όλα αυτά. Δεν υπήρξε καμία ένσταση. Καμία ένσταση. Είναι όλα τόσο τεκμηριωμένα, δεν υπήρχε θέμα. Τώρα, να σας διαβάσω ένα, οι πολιτές συγχωροχαρτιών κρατούσαν σημειώσεις τι πολλούσανε, και να σας διαβάσω μία τέτοια. Πρόκειται από τη Χίο του 1725 και λέει 1725 Αυγούστου 20 απήλθομεν εις το χωρίον Θημιανά, της Χίου είναι αυτό, εκάμαμεν αγιασμόν και ομιλήσαμεν, εβάλαμεν, εμοιράσαμεν εις τους χωριανούς συγχωροχάρτια 57, εξών ελάβομεν γρόσια 43 και έμεινα να μας πληρώσουν και τα λοιπά. Εστήλωμεν ύστερον τον Παπαπαΐσιον και έδωκεν συγχωροχάρτια 10 και μας έφερε γρόσια 10. Άρα γρόση και συνεχίζει. Έχει ενδιαφέρον. Σε ένα σημείο λέει, εδώκαμεν χωριστά εις τους στενακούσους ήτι τους λιθοκόπτους, διαναφέρουν πέτραν στο πηγάδι της Αγίας Παρασκευής συγχωροχάρτια 12. Άρα αντί για μεροκάματο τους πλήρωσαν με συγχωροχάρτη και συνεχίζουν αυτές οι καταγραφές. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι εκείνοι που τραβούσανε τα πάνδυνα με αυτή την ιστορία του Πατριαρχείου, των οικονομικών του Πατριαρχείου, γιατί το Πατριαρχείο μπορεί να είχε τις αλαξοπατριαρχίες του, τόνα τ' άλλο του, αλλά στο μικρό επίπεδο που το χρειαζόσουν, το έχεις. Τώρα αν ο Πατριάρχης αλλάζει και εσύ ζούσες, τι να πω, στο Άργο. Εντάξει, πού τον ήξερε, καταλαβαίνετε, δεν είχες και τα νέα. Εσύ ήθελες στο θέμα σου να πας σε ένα Μητροπολίτη, σε ένα Επίσκοπο, και τον είχες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτοί όμως που ζούσαν τον Μπελά ήταν όσοι κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Διότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, όντας μονίμως με το ταμείο απολύτως μείον, απευθυνότανε στους Φαναριώτες, που ήταν οι μεγάλες οικογένειες, ολογυρά του, πλούσιες οικογένειες, που είχαν λόγο να σχετίζονται με το Πατριαρχείο, γιατί στοχεύανε σε μεγάλα αξιώματα και ήταν από τους οποίους ζητούσε δανεικά, χρήματα, και κυρίως τις συντεχνίες. Το Πατριαρχείο κάθε τόσο ζητούσε τις συντεχνίες, δανεικά, βοήθεια, δωρεές κτλ. Οι συντεχνίες ήταν άνθρωποι θεοσεβούμενοι και με μεγάλο σεβασμό στο Πατριαρχείο και προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή αγανάκτησαν και είπαν δεν πάει άλλο. Και πήγαν στον Πατριάρχη και είπαν ακούστε να δείτε, θα πάρουμε εμείς τα οικονομικά του Πατριαρχείου πάνω μας, γιατί εμείς είμαστε νοικοκυροί, είμαστε άνθρωποι της πιάτσας, ξέρουμε τι μπαίνει, τι βγαίνει, να φέρει. Εσείς δεν ξέρετε ούτε τι μπαίνει, ούτε τι βγαίνει, κάπου πρέπει να γράφονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μας καλείτε κάθε 10 μέρες να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Πήρανε λοιπόν τα οικονομικά του Πατριαρχείου και αρχίσανε να τα οργανώνουν και λίγο μετά απαιτήσανε να μετέχουνε στην εκλογή του Πατριάρχη. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ιερά Σύνοδο μπήκε ένας γερός αριθμός λαϊκών ανθρώπων, αλλά μη κληρικών, οι οποίοι μετήχαν χάρη στις συντεχνίες, οι οποίες για 100 και πάνω χρόνια έπαιξαν αυτό το ρόλο. Άλλαξε αυτή η ιστορία. Αρχίζει να παρατηρείς ότι οι αλλαξοπατριαρχίες είναι πολύ πιο αραιές, ή τα προβλήματα τα οικονομικά αρχίζουν να στρώνουν. Δηλαδή μπήκανε μέσα και είπαν πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και σταδιακά
μέσα, χάρη σε αυτούς και άλλους βέβαια, έπαψε αυτή η ιστορία και οι πατριάρχες πια πέθαιναν για να αλλάξουν. Αυτό το απλό πράγμα, δηλαδή στο 19ο αιώνα, πια πέθαιναν για να αλλάξουν. Επομένως, οι συντεχνίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Έπαιζαν ρόλο σε όλα και βοήθησαν και το Πατριαρχείο. Τώρα το τελευταίο μας θέμα, ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό, αφορά την παιδεία στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, για την οποία ξέρω ότι έχετε αγωνία. Διότι εγώ ανήκω στη γενιά που μεγάλωσε με τα σχολικά βιβλία να γράφουν ότι υπήρχε κρυφό σχολείο, έτσι δεν είναι? Τα σχολικά βιβλία τα τελευταία 30 χρόνια έπαψαν να γράφουν αυτό το πράγμα, αλλά έχουν πάντα την φωτογραφία του πίνακα του Γίζη, οπότε κατά κάποιο τρόπο συντηρείται αυτό. Στο κείμενο, όταν τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο, δεν τα έχω παρακολουθήσει, αλλά όταν τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο που τώρα είναι 30, δεν έγραφε το κείμενο για κρυφό σχολείο. Έλεγε ότι τέλος πάντων οι συνθήκες ζωής ήταν δύσκολες, αλλά το αναντίον ανέφερε τα εκλεκτά σχολεία που υπήρχαν στην Τουρκοκρατία και είχε και ένα χάρτη του πού ήταν τα εκλεκτά σχολεία της Τουρκοκρατίας. Τα οποία, στοχεύω στο καταπληκτικά σας μάτια, τι έχω κάνει Νίκο μου, γιατί δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος. Να, όχι. Πάση περιπτώσει, θα τα βρω. Πας εκεί, Αγγελική μου, να δεις τις Ντάνες, αν το είναι. Είχα τις σημειώσει πάνω στο χάρτη. Μην πάση περιπτώσει. Να, ευχαριστώ. Απλώς, είναι από την ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνός. Ο χάρτης των ελληνικών σχολείων της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Εκεί που έχω το πορτοκαλί, είναι τα μεγάλα σχολεία, τα ξακουστά σχολεία. Και αυτά τα σχολεία, τα μεγάλα, ποτέ κανείς δεν τα πείραξε. Ποτέ. Δεν έχουμε την παραμικρή μία να ευλάβει ποτέ κανένα από αυτά τα σχολεία. Ούτε στη Δημητσάνα, εδώ στην Πελοπόννησο, ένα σχολείο εκλεκτό υπήρχε. Η Πελοπόννησο γενικά δεν είχε μεγάλη επίδοση στην παιδεία. Η Δημητσάνα ήταν η καλύτερη. Αν δείτε τώρα, συγγνώμη που το κάνω Νίκο μου κρατάς, αν δείτε τώρα στο χέρι, στο μάτι σας, η περιοχή που έχει τα περισσότερα είναι η Θεσσαλία και η Ήπειρος. Και επιπλέον νησιά, η Χίος, η Πάτμος, τα παράλια της Μικράς Ασίας, οι Κηδονίες, σήμερα λέγονται Αϊβαλή, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη φυσικά, στις περιοχές της Έρες, στην Αδριανούπολη, υπήρχαν σχολεία, αλλά δεν ήταν τα σπουδαία σχολεία, και βλέπετε δύο ξέφραγα που είναι στο Ιάσιο και στο Βουκουρέστι, οι ελληνικές ακαδημίες του Βουκουρεστίου και του Ιασίου, που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 17ου αιώνα και ήταν επιπέδου πανεπιστημίου στο Ιάσιο και στο Βουκουρέστι. Αλλού υπήρχαν ακαδημίες. Δεν είχαν τον όρο ακαδημία, αλλά υπήρχαν σχολεία πολύ υψηλού επιπέδου, στα Γιάννενα κυρίως. Τα καλύτερα σχολεία ήταν στα Γιάννενα, που ήταν τα πρώτα στα Βόλια, στα Γρόσια και στα Γράμματα. Η πόλη των Ιωαννίνων ήταν ξακουστή σε αυτό το τομέα. Είχε 5 σχολεία σπουδαία, τα 3 εκ των οποίων ήταν ξακουστά πραγματικά και όλα είχαν ιδρυθεί από μεγάλους εμπόρους των Ιωαννίνων που είχαν μεταναστεύσει στη Ρωσία και στην Κεντρική Ευρώπη, είχαν γίνει πάμπλουτοι, ο Ζώης Καπλάνης, η Ζωσιμαία σχολεία, όλοι τους ένας-ένας ήταν έμποροι, μεγάλοι έμποροι, οι οποίοι αφήσανε πολλά χρήματα, κτίστηκαν καταπληκτικά κτίρια και από το πληροδότημά τους πληρωνόταν οι δάσκαλοι και η λειτουργία. Και ήταν με αυτόν τον τρόπο δημόσια. Ήταν ιδιωτικής δηλαδή χορηγίας, αλλά ήταν δημόσια. Και εδώ γιατί η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα δεν είχαν μπει στο μεγάλο εμπόριο. Και αυτό έπαιξε ρόλο, διότι πάνω από τη Λαμία η Θεσσαλία επίσης, η Φιδίμη και η Λαρσαία. Λοιπόν,
Στη Λάρισα ήταν Τουρκόπολη, δεν το συζητώ, αλλά πέξω από τη Λάρισα ήταν ο Τύρναβος, ο οποίος είχε εξαιρετικό σχολείο. Άλλη πόλη ήταν η Αγιά της Λαρίσης. Εξαιρετικά σχολεία και βιβλία. Βιβλιοθήκες δηλαδή. Παραπέρα η Ζαγορά του Πηλίου, οι Μιλιές του Πηλίου. Αν έχετε πάει στις Μιλιές και έχετε δει το σχολείο των Μιλιών, απορείς. Σήμερα δεν βλέπεις τέτοιο σχολείο σαν το σχολείο των Μιλιών, με βιβλιοθήκη, με αίθουσες φυσικής και χημίας κτλ. Κτλ. Η Χίος βέβαια, η Χίος ήταν πάντα κορυφαία περιοχή μόρφωσης και εκπαίδευσης. Σας θυμίζω ότι εκτός από τη χριστιανική πλευρά, η καθολική πλευρά είχε δημιουργήσει, τα αναφερθήκαμε σε αυτό, σχολεία, πρωτοπόρα ήταν η καθολική πλευρά. Αυτή δημιούργησε τα πρώτα σχολεία συστηματικά και οι πρώτοι που δημιούργησαν σχολεία φιλέων. Τα πρώτα σχολεία φιλέων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι των Καθολικών Ιεραποστόλων, από Ιησουίτες κυρίως και Καπουκίνους. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το δεύτερο μακροβιότερο ελληνικό σχολείο του νέου ελληνισμού μετά το της Κωνσταντινούπολεως, μεγάλη του γένου σχολή που θεωρείται ότι είναι συνέχεια της Πατριαρχικής Σχολής, δηλαδή μόνο με αυτή την έννοια, είναι το σχολείο των Ιησουιτών της Νάξου.